Καλημερίζω τώρα τον εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον αντιστράτηγο τον κύριο Λουκόπουλο. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακράτες. Συγγνώμη λίγο, αλλά είμαστε λίγο, όχι με σοκ, λίγο έτσι με απορία. Καλά κάνουνε, καλά κάνουνε. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται πολύ αυτά και συμβαίνουν και λίγες ώρες πριν την συνάντηση κορυφής, που είναι όλα πακέτο, όπου στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ μας λέει να πούμε την Κύπρο με συντεταγμένες, τα στενά με διπλή ονομασία, δώστε κι εσείς κάτι ρε παιδιά για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, πάρτε κι εσείς από την Τουρκία, πάρτε κι εσείς από εδώ. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτή τη μελέτη του Ελιαμέπε, κύριε Λουκόπουλε. Έχετε ένα σχόλιο, την έχετε υπόψη σας? Για να σας πω την αλήθεια, την έψαχνα κάποιες μέρες. Την έψαχνα κάποια μέρες. Είδα εχθές τις αντιθέσεις που ανέβηκε το κείμενο. Είναι αυτό το κείμενο όντως που έψαχνα και με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι οι συγγραφείς, καθώς να μην τους πούμε συντάκτες, προέρχονται και από την ακαδημαϊκή κοινότητα οι τρεις, οι συγγραφείς τι κάνουν, παρουσιάζουν μία άποψη η οποία κατά 80% απηχεί τις τουρκικές αιτιάσεις ή αν θέλετε απαιτήσεις καλύτερα επάνω στα λεγόμενα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή αναφέρονται πρώτα απ' όλα σε μακροχρόνιες εξαιρετικές μάλιστα outstanding τις αναφέρει οι ελληνοτουρκικές διαφορές, πληθυντικός, άρα τι γίνεται, αποδέχονται ότι υπάρχουν θέματα, δεν είναι μόνο το θέμα της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδος ΑΟΣ. Δεν ομιλούν καθόλου για τουρκικές μονομερείς απαιτήσεις. Χρησιμοποιούν εμπρέως, όπως σας είπα, τα τουρκικά επιχειρήματα για την κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ρίχνουν την ίδια ευθύνη και στην πατρίδα τους και στην Τουρκία. Λέτε, όπως πολύ σωστά, εμείς είπαμε για πυράβλους, για να έρθουμε νύχτα. Είναι ένα επίσης εγκληματικό, εγώ θα το έλεγα, ατόπιμα για έναν Έλληνα να χαρακτηρίζει την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου ως στρατιωτική παρέμβαση. Είναι σημαντικό αυτό. Ανατρέπει όλα τα οποία γίνονται, έχουμε πει, και όπως μνημονεύσατε εμφατικά, εισηγούνται στην ουσία να μην κάνουμε τίποτα με τους υδρογονάνθρακες, ούτε εμείς, ούτε η Τουρκία. Είναι μια κατάσταση που την υποστηρίζουν οι λεγόμενοι εις αποστάκηδες, οι οποίοι όμως αυτοί είναι στο εξωτερικό. Δεν περίμεναν να είναι στην Ελλάδα. Και είναι τα βρουμενάκηδες, οι οποίοι είναι μέσα στην Ελλάδα και θέλουν σώνει και καλά να καταλήξουμε κάπου με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό. Ξέρετε κύριε Λουκόπουλε, και δεν θα σταθούμε περισσότερο, αλλά πολλά σε αυτή τη μελέτη προκαλούν ερωτηματικά. Καλά κάνετε και επισημαίνετε. Τα πιο βασικά τα βασικότερα, και είπαμε, ναι, ναι, βασικότερα. Ναι. Είναι, και είναι Κύπρος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει δηλαδή έκφραση, δεν υπάρχει λέξη η οποία να μην αντικατοπτρίζει αυτά τα οποία είπατε εσείς στην εισαγωγή σας, η οποία επεσήμανα εγώ. Έχετε δίκιο. Και η Κύπρος έτσι περαιτέρω, διότι όλα τα σφυριά βάρουν πάνω στην Κύπρο και θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. Όμως μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και επιχειρηματολογία του ελληνικού παραδόξου, 6 ναυτικά μίλια χωρικά και 10 εν αέριο, χρησιμοποιείται σε αυτή τη μελέτη. Δηλαδή σαν να λέμε, να εδώ είμαστε, ελάτε. Καταλάβατε. Εγώ θα σας το πω και τώρα. Θέλω να το όντως, πω και... όντως πρόκειται, για να σας το πω έτσι, για ένα παράδοξο. Το οποίο όμως εθνικά είχε γίνει αποδεκτό από την Τουρκία και η Ελλάδα δεν μπορεί να το πάρει από μόνη της πίσω εάν δεν υπάρχει, εάν δεν ευθυγραμμίσει αυτό με το δικαίωμα της οποίας της μονομερούς άσκησης του δικαιώματος, δηλαδή που της δίνει θαλάσσιο δίκαιο, το δίκαιο των θαλασσών, και σε όση έκταση μέχρι 12 μίλια. Δεν ξέρω αν θα πάει 8, 10 ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μπορούμε όμως να το επαναφέρουμε. Ναι, το δέχομαι. Σας το λέω εγώ τώρα με επιακροατηρίο. Ότι είναι ένα παράδοξο, το οποίο όμως θα γίνει παραδεκτό και λογικό αυτή τη στιγμή. Σταματήσουν τα παράλογα και οι απαιτήσεις από μέρους της Τουρκίας.
Καλά, μην την ψάχνουμε. Εμείς έχουμε κόκκινες γραμμές στα 6 μίλια. Και μάλλον με αυτή την κεκτημένη πάνε ορισμένη στην ανάλυση. Εγώ θέλω να το πω όμως, κύριε Λουκόπουλε, και να πάμε παρακάτω. Δεν μου κάνει εντύπωση. Εδώ στους συντάκτες φιγουράρει το όνομα καθηγητή που μας έφερε για να κάνουμε επίτιμο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Χάινς Ρίχτερ, που μας έγραψε και ένα βιβλίο. Τι ωραία που μας πατσόκοβαν και μας καθάριζαν το ευγενές τάγμα των αλεξιτοτιστών, των Γερμανών στην κατοχή στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, τι να ψάξω τώρα να βρω περισσότερο. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή αυτό δεν γίνεται εν κενό. Έμεινε μπροστά μας η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και έχουν μεσολαβήσει και μερικά δεδομένα. Δηλαδή, θα πάω από τα πιο απλά για να πάμε στα σκληρά, που είναι το τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ, την προτροπή των Αμερικανών, ετοιμάζεται να περάσει στους επιτελικούς σχεδιασμούς την Κυπριακή Δημοκρατία με συντεταγμένες και τα στενά με διπλή ονομασία τουρκικά στενά. Και ό του θαύματος, στην Ελλάδα υπάρχουν ρήτορες που λένε καλό είναι η Κύπρος να είναι με συντεταγμένες στο ΝΑΤΟ, διότι έτσι την εγκολπώνεται το ΝΑΤΟ. Αλήθεια, χάρη της κάνει το ΝΑΤΟ ονοματίζοντάς τη με συντεταγμένες? Ανάγκη έχει η Κύπρος ή το ΝΑΤΟ το χώρο της Κύπρου, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή? Να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτόν που χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα, μας θυμίζει το ανέκδοτο με τους μεθυσμένους που πατήσανε τα κόπρανα, τις ακαθαρσίες, τα δοκιμάσανε και είπανε ευτυχώς που δεν τα πατήσαμε, έτσι. Για να σας το πω έτσι ακριβώς τι γίνεται. Πρόκειται αυτό, για να διευκρινίσουμε, είναι για πρώτη φορά, θα υπάρχει άρθρο αύριο στο Defense Point και για αυτό το θέμα. Είναι τα λεγόμενα contingency plans, δηλαδή για πρώτη φορά μετά το ψυχρό πόλεμο γίνεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο υπάρχουν πολλές ονομασίες, ούτως ώστε βάσει αυτού να γίνουν επιμέρους τα σχέδια των περιφερειών. Εκεί λοιπόν, όντως, αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει. Είναι δεδομένο. Η Κύπρος θα αναφερθεί με συντεταγμένες. Πώς? Με συντεταγμένες. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει. Δεν έχει περάσει όμως ακόμα και συζητείτε. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί αύριο ή θα πάει το επόμενο διάστημα μετά αύριο, λέω και μεθαύριο, επειδή είναι η σύνοδος, οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, του Σάμιτ. Όμως φαίνεται ότι η Τουρκία επιμένει στη διπλή ονομασία. Εδώ όμως θέλω να σας πω, για δεκαετίες οι Έλληνες αντιπρόσωποι, τόσο στη Στρατηγική Επιτροπή όσο και στη μόνιμη αντιπροσωπεία που είναι κατ' ουσίαν η πρεσβεία, έδιναν σκληρό αγώνα για να μην περάσει αυτό. Και αυτό εντάχει να σας πω, εάν ονομαστούν τουρκικά στενά έναντι των στενών όπως αναφέρονται, και είναι τρία, είναι στον Ελίσποντο, είναι στη θάλασσα του Μαρμαρά και είναι και του Βοσπόρου. Μιλάμε τώρα για συνολικά, έτσι, όπως καθορίζεται από τη συνθήκη του Μοντρέ. Γι' αυτό αναφέρεται με ένα όνομα. Εάν ονομαστούν λοιπόν τουρκικά στενά, το πρώτο πράγμα που κάνει, τι γίνεται, χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ η Τουρκία, πολύ απλά να το πούμε, για να αλλάξει το διεθνές χαρακτήρα των στενών και αργότερα να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Μία νέα συνθήκη, μία νέα σύμβαση, δεν το ξέρουμε. Άρα λοιπόν, εδώ ορθά κοφτά σας το λέω, εάν γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο από την Ελλάδα, και ενώ, σας το λέω, για δεκαετίες η Ελλάδα μπλόκαρε τέτοιες αποφάσεις, πρόκειται περί εθνικής ήττας. Θα το επιτρέψει αυτό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Γιατί για την Κύπρο εξωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γιατί για την Κύπρο δεν είναι εθνική ήττα, αν περάσει, αν δεν υπάρξει αντίδραση στο αύριο? Βεβαίως για την ήττα. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Η Κύπρος, ναι μεν δεν είναι μέλος της συμμαχίας, προσέξτε, ούτε καν συνδεδεμένο, είναι μεν στην ευρωπαϊκή κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνας και ασφάλειας, αλλά η Ελλάδα, όπως βρήκε ευκαιρία εκεί, γιατί δεν είχε ευκαιρία να πατήσει πόδι για να πει όχι, θέλω να αναφερθεί? Απεμπολεί η Ελλάδα τον εθνικό ιστορικό ρόλο που έχει απέναντι στην Κύπρο? Ίσως γι' αυτό συνδέεται και με την παντελή απουσία στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού προχθές στη Βουλή το όνομα της Κύπρου. Τώρα, σε αυτά τα ωραία που δυστυχώς... Θα σε δύσκολη θέση, μου φαίνεται. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Λέτε όπως είναι τα πράγματα, και είναι πολύ σημαντικό
σε μια περίοδο που εμείς πάμε 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, τίποτα δεν αλλάζει, μακροβιότερη, να που αλλάζει, ξεκινάμε από το Μοντρέ. Αλλάζουν πολλά λοιπόν, δεν είναι έτσι απλό. Και γι' αυτό το επισημαίνεται. Μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα που τίποτα όμως δεν συζητιέται, στη Βουλή δεν σηκώθηκε ένας να πει μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και τη συνάντηση κορυφής. Και πριν τη συνάντηση κορυφής, μέσα από το Air Force One, ο Biden τηλεφωνεί στον Ερντογάν. Ο Biden δίνει συνέντευξη και λέει: θέλουν τα F-16 οι Τούρκοι, κάτι θέλει στα εξοπλιστικά. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κανείς δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Και όλα αυτά να τα δούμε, αλλά είναι και η Σουηδία που πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ. Και την Ουκρανία να το συζητήσουμε. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση? Πακέτο. Διότι εδώ, από ό,τι φαίνεται, ξαναμπαίνουν μπροστά τα όσα έχουν σταματήσει στο επίπεδο της μυστικής διπλωματίας. Τα αφήσαμε στο Βερολίνο, θυμίζω, με γερμανική πρωτοβουλία υπό αμερικανική καθοδήγηση. Ξαναπάμε από την αρχή. Τι γίνεται εδώ? Είπατε κάτι. Καθοδόν για την Ευρώπη όλα αυτά συνέβησαν. Και μάλιστα συμφωνήθηκε να συναντηθούν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του. Να πούνε τι, δεν ξέρω. Όμως, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, Άντονι Μπλίνκεν, όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, εμέσως έχουν εμπλέξει το θέμα και το παζάρι το οποίο γίνεται, το σκληρό παζάρι και τους εκβιασμούς της Τουρκίας για τη Σουηδία και για το τεράστιο πρόγραμμα προμήθειας και εξυγχρονισμού των F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, έχουν εμπλέξει την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είχαμε συζητήσει μαζί και το θυμάμαι, γιατί ήταν πάνω σε άρθρο, ότι επουδενή λόγο πρέπει η Ελλάδα να επιτρέψει την εμπλοκή του, έστω και του ονόματός της, μέσα σε αυτούς τους εκβιασμούς που κάνει η Τουρκία. Και φαίνεται ότι γίνεται. Η δήλωση μιλάει, θα ενισχύσουμε και τις δύο χώρες για να υπάρχουν σταθερότητα στην περιοχή. Παρεπιπτόντως, δεν μιλάει μόνο σταθερότητα για επάνω στην Nordic, όπως λέμε, region, στην βόρεια περιοχή, αλλά μιλάμε και εδώ. Και θέλω να σας πω, το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Αμερική, για αυτούς που οραματίζονται ότι η Αμερική θα προτάξει τα στήθη της απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα ή οτιδήποτε, η Αμερική δεν ενδιαφέρεται για χώρες, να το πούμε ορθά κοφτά. Ούτε για το ποιος έχει δίκιο. Ενδιαφέρεται για χώρο και θέλει αυτός ο χώρος να είναι σταθερός. Να μην υπάρχουν εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ανατροπή αυτής της αρχιτεκτονικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρέσει ή δεν αρέσει. Τώρα, όποιος θέλει να φαντασιώνεται οτιδήποτε άλλο, είναι μεγιά του και χαρά του. Αλλά αυτό το οποίο παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό έθνος, γιατί πρέπει να. Κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί πρέπει να μην χρησιμοποιούμε τον όρο έθνος και πατρίδα, ελληνισμό, και να τον εκχωρούμε και να εκχωρούμε τη χρήση του σε ακραία στοιχεία. Κλείνω την παρένθεση εδώ. Εδώ λοιπόν φαίνεται ακριβώς ποια είναι η στάση της Αμερικής. Όπως είναι η στάση, μάλλον, εάν είχαν πιάσει τι είπε ο κύριος Μπλίνκεν όταν βγήκε από το κύριο Δένδια, ερχόμενος από τη τουριστική βόλτα που έκανε πάνω από τις κατεστρεμμένες περιοχές, αν θυμάστε, με τον κύριο Τσαβούσογλου, είπε χαρακτηριστικά: επιθυμούμε την επίλυση των μακροχρόνιων διαφορών που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Ούτε ποιος έχει δίκιο, ούτε ποιος δεν έχει. Το άλλο όμως θέμα που θίξατε είναι η συνάντηση κορυφής. Mm-hmm. Δεν λέμε να μην υπάρχουν, πώς να το πούμε, διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Έστω και αν φτάσουμε στο σημείο να συναντηθούμε. Όταν όμως γίνεται μια συνάντηση κορυφής, κύριε Σακίνη, πρέπει να αποδώσει κάτι. Αλλιώς είναι για να γίνει. Μία συνάντηση για μία συνάντηση. Και το κυριότερο, το βασικό από εδώ, είναι μεν πυροσβεστικού τύπου, να ξέρετε ότι από αύριο θα ακούσετε και θα ακούσουμε στα συστημικά μέσα για τα ήρεμα νερά, το θυμάστε αυτό, mm-hmm. για τα γαλήνια νερά, για την, πώς το είπαμε, την προσέγγιση, το μονοπάτι, επαναπροσδιορισμό του μονοπατιού της επαναπροσέγγισης, και όλα αυτά τα έολα τα οποία ακούστηκαν. Ανοίγει ο διάβλος επικοινωνίας σε άλλο. Ναι, σε άλλο. Εδώ έχει όμως πολύ μεγάλο. Είναι αυτά τα ίδια λόγια που ακούστηκαν 14 Ιουνίου μετά του 21, μετά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν, δίνοντάς του
που Έλληνας Πρωθυπουργός συγχωροχάρτη και πιστοποιητικό καλής διαγωγής να συναντηθεί μετά από 3 ώρες με τον Biden. Το θυμάστε, 14 Ιουνίου. Μία ημέρα μετά, στις 15 Ιουνίου, υποβλήθηκε από την τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ η περίφημη επιστολή Σινιρλίογλου, όπου με μανιφεστικό τρόπο προβάλλονται όλες οι τουρκικές απαιτήσεις από τη Θράκη και τη μειονότητα μέχρι το Καστελόριζο. Και ακολούθησε η εντατικοποίηση λοιπόν και οι απειλές για την αποστρατικοποίηση και όσα ήρθαν για να φτάσουμε μετά στο Χαλβά με το Στραγάλι τον Μάρτιο του 22 στην πόλη. Δεν ξέρω, είπε ο Ερντογάν ότι κάτι συμφώνησε για να μιλάμε εμείς μεταξύ μας και να τα βρούμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Και βγήκε μετά το Κογκρέσο, την ομιλία του Κογκρέσου, βγήκε στα κάγκελα με ό,τι έγινε και ό,τι ακούστηκε. Απλώς, πώς το λένε, το επέξρεπινα, ούτως ώστε να το τοποθετήσω μέσα τι σημαίνει η συνάντηση κορυφής. Ξέρετε κάτι, επειδή και από την Ουάσιγκτον ο καθηγητής ο κύριος Καριώτης και από την Αθήνα ο καθηγητής ο κύριος Μάζης έχουν πει το τελευταίο διάστημα ούχι λίγες φορές ότι αφήστε τα αυτά, έρχεται ο Αμερικανός σημισάτορας, διαμεσολαβητής και θα επιβάλλει όρους να, όχι απλά να κάτσουμε στο τραπέζι του τι θα πούμε κιόλας. Και επειδή ένα από αυτά που ακούγεται ότι μπορεί να μας προκύψει αύριο ή μεθαύριο είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχω διαβάσει προσεκτικά αυτά που έχετε πει εν υπόγραφα, κύριε Λουκόπουλε. Έχετε υπολογίσει πόσες φορές έχουμε τα ΜΟΕ και ποιος θα σταματάει. Και εξηγήσατε ότι αυτά επικοινωνιακά ούτε ως καραμέλα πια. Είναι. Εδώ θέλω να σας πω ότι έχουν θεοποιηθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση και φαίνεται ότι θα θεοποιηθούν τώρα ως ένα μαγικό ραβδάκι που θα πατήσει και θα ακουμπώντας το θα μειώσει τις εντάσεις. Ήρθανε τα ΜΟΕ πώς ήρθανε κάποια στιγμή επί παπούλια μετά το 87, μετά την κρίση του ΣΣΜΙΚ, προχωρήσανε, δεν έχει γίνει ποτέ αξιολόγηση αν αποδίδουν αυτά ή δεν αποδίδουν. Παραδείγματος χάρη, αν αυτός που είχε χτυπήσει ο Τούρκος αξιωματικός του ναυτικού, αν θυμάστε που εμβόλησε τη Γάβδο, το θυμάστε. Ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε αν είχε παίξει μπάσκετ στη σχολή ναυτικών δοκίμων ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ναι, μεν είναι μια διεθνής πρακτική, σωστή. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστή, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πατήσουμε το κουμπί ή αυτό θα είναι το ραδάκι. Και ξέρετε γιατί. Ναι, μεν έχουμε 26 καθαρά στρατιωτικής και 3 πολιτικής φύσεως ΜΟΕ. Προχωρούν, ξέρετε, έχει ανταλλαγές σχολών, ανταλλαγές των διοικητών, έχει πάρα πολύ. Αλλά πώς μπορούμε να καταλήξουμε κάπου όταν είναι διαφορετική η πλατφόρμα εκκίνησης. Η Τουρκία είναι καθαρά αναθεωρητική χώρα. Τι είναι αναθεωρητική? Πολύ απλά ότι θέλει να αλλάξει το status quo. Τι πιστεύει? Πιστεύει όχι μόνο ο Ερντογάν και η κυβέρνηση, όλο το πολιτικό κομματικό κατεστημένο, έχει αναπτυχθεί στρατηγική κουλτούρα, λαός, στρατός, διπλωματία, ότι ήρθε η ώρα να επιληθεί, μάλλον να αποκατασταθεί το ιστορικό και γεωγραφικό λάθος που συνέβη στο Αιγαίο. Και κλείνω εδώ. Άρα λοιπόν, εδώ η Τουρκία προσπαθεί να βάλει και κάποια ΜΟΕ μέσα, γι' αυτό θέλω να σας πω ναι, τι γίνεται, τα οποία μπορεί να φαίνονται τεχνικά, αλλά τι κάνουν, ακουμπούν το σκληρό πυρήνα των τουρκικών διεκδικήσεων. Παραδείγματος χάρη, έναν κώδικα συμπεριφοράς και στο κώδικο αυτό συμπεριφοράς απαιτούν τα ελληνικά αεροσκάφη να μην πετούν οπλισμένα ανατολικά του 25 Μεσημβρινού. Ένα παράδειγμα σας το παίρνω, έτσι. Α, ωραία. Είναι και κάποια άλλα. Ωραία μέτρα, ωραία μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κοιτάξτε, όταν ακαδημαϊκοί αρθρογραφούν ότι γιατί να πετάμε στα 10 και όχι στα 6 ναυτικά μίλια, γιατί το απορρίτε αν θα γίνουν αποδεκτά αύριο μεθαύριο. Όλα δένουν τελικώς, κύριε Λουκόπουλε. Όλα για να μειωθούν οι εντάσεις, ξέρετε τι γίνεται. Λέγεται και στην αποδόπλευρα του να μειώσουμε τις εντάσεις και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Τις εντάσεις εμείς τις προκαλούμε. Ποιες εντάσεις? Είναι όλα καθορισμένα. Τι αρμοδιότητες έχει η Ελλάδα? Διοικητικές και λειτουργικές αρμοδιότητες μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Οργανισμών. Δηλαδή ΝΑΤΟ, IMO, ΟΑΣΕ, ICAO. Είναι καθορισμένες. Τι δίνει, τι δεν δίνει. Είναι καθορισμένα. Και έρχεται ο άλλος και θα σας πει, ξέρει τώρα,
είμαστε μαξιμαλιστικοί. Πώς το είχε πει ένας άλλος υπουργός παλιότερα άλλης κυβέρνησης, Μοναχοβάιδες, δεν μάθετε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ή, νομίζω ο κύριος Κοντιάς. Είχε πει κάτι και η κυρία Μπακογιάννη, μίλησε για την τεράστια ακτογραμμή την οποία έχει η Τουρκία. Αποκρύβοντας ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες, στις 10 χώρες, ένατη, που έχουν τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Μάλιστα. Ένατη. Ένατη. Τι να σας πω τώρα. Τι άλλο να πω. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορείτε να μου πείτε. Κάτι, κύριε Σαχίνη, να μπορείτε να και, κύριε Λουκόπουλε, λύστε μου. Επιτρέψτε μου την οικειότητα. Ναι. Ξεφυσάμε, τα λέμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα, ενώ θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να κόψει μια και καλή τα όσα σενάρια ακούγονται περί Πρεσπών Αιγαίου, φαίνεται εμέσως ότι τα συντηρεί. Κύριε Λουκόπουλε, να στενάζω, να σας πω γιατί. Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι θέμα ημερήσια συζήτηση στην πολιτική ατζέντα. Όλοι σφυρίζουν, γιατί όλοι μάλλον είναι μέσα σε αυτή τη διαβούλευση με έναν τρόπο, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο. Την θέση ευθύνης την έχει εκάστοτε κυβέρνηση, μην τρελαθώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, με έναν τρόπο φτιάχνεται ένα κλίμα και δεν βαριέσαι. Εγώ αυτό πολιτικά, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Όπως το είπατε, όπως είπατε, φτιάχνεται κλίμα. Φτιάχνετε κλίμα, ούτως ώστε κάποια στιγμή να εμφανιστεί μετά κάποιος νέος Τσάμπερλεν στην Ελλάδα, δεν ξέρω ποιος θα είναι, γιατί μπορεί να πάρει και χρόνο αυτό, έτσι, και να μας κουνάει, το θυμάστε το Τσάμπερλεν όταν ήρθε από τη φωτογραφία εκείνη, καλό και τους ακροατές, όταν γύρισε από το Μόναχο που έδειχνε τη συμφωνία, μια κόλλα χαρτί, ότι με αυτό εξασφάλισε την ειρήνη, η οποιαδήποτε παραχώρηση όχι μόνο εξασφαλίζει την ειρήνη, φέρνει πιο κοντά τη σύγκρουση. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Αν τα πολεμικά αεροσκάφη στα ΜΟΕ απαιτείται να πετούν χωρίς οπλισμό πέραν του 25ου, τότε δεν υπάρχει και χρεια τέτοιων αεροσκαφών. Τι ζοριζόμαστε, λέει, για τα F-35 και τουλάχιστον όχι για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Μήπως να τα εντάξουμε και αυτά, λέει, στη μηχανή ανάπτυξη οικονομίας μας, στον τουρισμό, να πηγαίνουμε βόλτες στους τουρίστες πάνω από το Αιγαίο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το είπε και ο φίλος μας. Το έχω πει και εγώ. Γιατί εντάξει, μιλάμε για αποτροπή. Η αποτροπή είναι μέσα, δυνατότητες και θέληση. Φαίνεται κάποια θέληση, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι εθνικά εγκληματικό. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Τώρα για τα F-35, επειδή πολλοί ακούγονται και ακούστηκε και στη Βουλή, παρόλο ότι πανηγυρίστηκε η τέταρτη υπογραφή που χρειαζόταν, αν θυμάστε πώς παρουσιάστηκε, και θα ξαναπώ πάλι τα συστημικά μέσα, διότι αυτή τη στιγμή, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, υπάρχει μία κατευθυνόμενη έκφραση του τύπου, και μπορώ να το αποδείξω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που θα πέραμε την υπογραφή την τέταρτη, θα υπήρχαν 2 ή 3 ημέρες για να δοθεί η έγκριση. Ακόμα η έγκριση για τα F-35 δεν έχει δοθεί από την Αμερική. Απλώς το σημειώνω, έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης, τι προσδοκάτε αλήθεια, κύριε Λουκόπουλε, λέει, με τέτοια δεδομένα και τέτοιες πιέσεις από αυτό το τέτα-τέτ Μητσοτάκη με Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα, από το τέτα-τέτ εγώ δεν περιμένω τίποτα. Όχι μόνο δεν περιμένω τίποτα, για να μπορούσαμε να περιμένουμε και όντως να έδειχνε ότι αυτός ο διάλογος τον οποίο επικαλείται η Τουρκία και τον επικαλούνται και οι ξένοι δεν είναι προσχηματικός, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα η Τουρκία να άρει, σας το λέω έτσι, την απειλή πολέμου την οποία έχει θέσει από το 1995 απέναντι στην Ελλάδα σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων, δηλαδή της αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια. Το πρώτο. Το δεύτερο, συζητάμε, ξέρετε, συζητάμε. Συζητάμε. Να σας πω τι συζητάμε. Την πατρίδα, όχι, κάνετε λάθος, κύριε Λουκόπουλε. Δεν συζητάμε αυτό. 2-24 ώρα. Ξέρετε τι συζητάμε. Την μεταγραφή Λούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηνικό απευθείας. Αυτό είναι μείζον θέμα. Με συγχωρείτε. Εγώ νομίζω τώρα, επειδή το είπατε αυτό, νομίζω μόνο 2 κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου θέτουν το θέμα, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Το ένα είναι του Κούκου, σας το λέω έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Και το άλλο είναι ο κύριος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με τη μεταγραφή του Λούκα. Μη στεναχωριέστε. Θέλω να σας πω δηλαδή. Θλίβομαι, να σας το πω έτσι. Θλίβομαι, κύριε Σακίνη. Θλίβομαι.
Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Μιχάλης, να πείτε λέει στον κύριο Λουκόπουλο επειδή τα ψάχνει. Δεν είναι μόνο έτσι. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε κι άλλα λέει. Λέγεται στην Τουρκία, ο Μιχάλης τα ψάχνει, είναι στα 12, αλλά τα ψάχνει πολύ με τις ευθείες γραμμές βάσης. Λένε λοιπόν στην Άγκυρα ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει κάνει μετατροπή στο νόμο 476, δεν χρειάζεται καν Υπουργικό Συμβούλιο, που αφορά τις γραμμές βάσης της Τουρκίας. Εάν έχει συμβεί αυτό, θα δημιουργήσει και θέμα χωρικών υδάτων για να το βάλει εκτός από ΑΟΣ. Τα έχουμε λέει κατά νου αυτά στο αθηνοκεντρικό κράτος ή περί άλλων σφυρίζουμε ή νομίζουμε ότι οι θέσεις βάσης και ευθείες γραμμές είναι λεπτομέρεια. Το Α και το Ω είναι. Μα πώς να το βάλει. Εμείς πανηγυρίσαμε για την αύξηση της ελληνικής επικράτειας, το είπε νομίζω ο κύριος Δέβιας όταν αποχωρούσε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Για το Ιόνιο, όπου επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα, αλλά δεν φτάσαμε ούτε πού, ούτε καν στο Τέναρο. Καταλάβατε. Εμείς πολλές φορές μιλάμε, ξέρω εγώ θα το συζητήσουμε, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος επέκτασης, γιατί πρέπει να λέγεται αυτό, αλλά δεν έχουμε τολμήσει να κλείσουμε τις γραμμές βάσης, να κλείσουμε τους κόλπους δηλαδή, έτσι, με ευθείες γραμμές. Και για να εξηγήσουμε, αντί να υπάρχει αυτής η πολυσχηδής, ο πολυσχηδής διαμελισμός, ξέρετε, κλείνουμε με μία ευθεία γραμμή για να το πούμε μου επιτρέπετε έτσι, στους ακροατές, και μετράμε τη χωρική θάλασσα από αυτή την ευθεία γραμμή. Και όχι από ένα άλλο. Φανταστείτε ότι η Λιβύη παράνομα έχει κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, παρόλο ότι είναι πάνω από 24 ναυτικά μίλια. Και δεν επιτρέπεται αυτό. Η πανίσχυρη Ελλάδα, η οποία ξεχυλίζει από γεωπολιτική αναβάθμιση. Και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα είναι τόσο βαθύ που πάει στην άλλη μεριά της γης. Τι να σας πω από εκεί πέρα. Έχει πολύ δίκιο πάντως ο ακροατής μας από την τα Δωδεκάνησα. Και είναι δηλαδή από εκεί που αρχίζει η Ελλάδα. Προσέξτε, όχι εκεί που τελειώνει. Από εκεί που αρχίζει η Ελλάδα. Σωστό. Σωστό. Καλά, αφήστε τώρα το γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ευτυχώς που μας το θύμισε παρά το σφάχτη ο κύριος Κουτσούμπας. Υπάρχει και δήμαρχος στη Νότια Αλβανία, έγκλειστος. Εκεί έχουμε μείνει. Λοιπόν, εντάξει. Μπορώ ένα λεπτό μόνο. Επειδή κάποιος είπε κάτι, μα λέει και ο άλλος Έλληνας είναι και δεν τον θέλει. Ο κύριος Μπελέρης, εκτός του ότι νομικά, το έχουν δει οι νομικοί αυτοί, πώς πήγε να δωροδοκίσει τον ξάδερφό του, που η γυναίκα του ξάδερφού του ήταν στον ίδιο. Θέλω να σας πω, ο κύριος Μπελέρης αντιτίθεται στις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που κάνει το καθεστώς Ράμα στην περιοχή της Κιμάρας για να διώξει τους Έλληνες εκεί. Εκεί είναι το όλο θέμα. Και η Ελλάδα με το έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα δεν έχει δυνατότητα ή δεν θέλει αυτή τη στιγμή να ασκήσει την οφειλόμενη εθνικά πίεση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας. Οι Αλβανοί συμπολίτες μας δεν έχουν καμία μα καμία ευθύνη οι οποίοι βρίσκονται εκεί, αλλά ενδεχομένως αν χειροτερέψουν οι σχέσεις να απευθυνθούν στον πρωθυπουργό της χώρας από την οποία προέρχονται. Μάλιστα. Καλά, δεν θέλουμε, μας είπαν οι μεγάλοι σύμμαχοι. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Νίκου. Το βρίσκω εξαιρετικό. Κύριε Λουκόπουλε λέει, μήπως τελικά όλα αυτά τα επιμέρους, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, σε βάρος μας φυσικά λέει, εντάσσονται σε μια συνολική αναδιάταξη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη πλέον διάθεση όλων των μέσων σε μια πιο ενεργή συμμετοχή της Συμμαχίας στη σύγκρουση της Ουκρανίας, τώρα που η αντεπίθεση έχει κολλήσει του Ζελένσκι? Να ξεκινήσω από εκεί. Όντως έχει κολλήσει και εκεί βλέπουμε ένα τέλμα. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως με το πρώτο έθνος κατά την ατοϊκή ορολογία, το πρώτο κράτος μέλος που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και οι οποίοι χρηματοδοτούν σε ένα πολύ, στο μεγαλύτερο βαθμό έτσι, τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ και όλα αυτά, θέλουν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθεί η Δυτική Συμμαχία τόσο όσο, δηλαδή τόσο για να βοηθήσει την Ουκρανία, αλλά όχι τόσο για να εμπλακεί και να φτάσουμε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, για να, το έχει πει ο Αμερικάνος Πρόεδρος, το έχει πει και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, να αποδυναμωθεί για τα επόμενα χρόνια η Ρωσία. Ίσως γι' αυτό προχωράει. Για ποιο λόγο? Ούτως ώστε να είναι αρκούντως ισχυρή στα επόμενα χρόνια που θα έρθουν, στον λεγόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό, που μπορεί να έχει και κάποια στρατηγικά μέτρα, με την Κίνα. Αυτό είναι το όλο θέμα το οποίο έχει. Γι' αυτό κιόλας αύριο
οι Αμερικανοί, η Ουάσιγκτον θα προσπαθήσει να πάρει ακόμα μία στη διακήρυξη διατύπωση μεγαλύτερης εμπλοκής της, του ΝΑΤΟ με την Κίνα. Ερχόμαστε όμως τώρα εξής. Για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει όλα να είναι σταθερά. Να φαίνεται τουλάχιστον μία σημαντική συνοχή. Πώς θα φαίνονται σημαντική συνοχή όταν κάθε τόσο ο Τούρκος λέει αυτά τα οποία λέει? Όταν λέμε ο Τούρκος εννοώ όχι τον Τούρκο πολίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, για να το διευκρινίσω. Και λέει, άσχετα αν ο Τούρκος πολίτης έχει εμποτιστεί και από αυτή την ιδέα. Πώς θα είναι εάν λέγονται αυτά και η Ελλάδα θα λέει ή οτιδήποτε θα λέει? Άρα λοιπόν πολύ σωστός είναι ο προβληματισμός ότι όλα αυτά γίνονται τουλάχιστον για το φαινομενικό, για τη φαινομενική συνοχή της συμμαχίας και την ενότητα. Όμως για την ενότητα θέλω να σας πω, όλα αυτά, με συγχωρείτε, αλλά είναι, θα χρησιμοποιήσω τον όρο μπαρούφες. Είναι πολιτικές μπαρούφες. Όταν μια συμμαχία η οποία λέει μοιράζεται τις ίδιες αξίες και όλα αυτά τα ωραία υπερφύελα τα οποία λέμε, και επί τόσους μήνες, 31 έθνη μιλάμε, έτσι, και αν μπει αύριο μεθαύριο η Σουηδία, 32, δεν μπορεί να βρει μετά από τόσα χρόνια, 9, τον αντικαταστάτη ενός μετρίου γενικού γραμματέα, κάτω του μετρίου, τι μιλάμε, για ποια ενότητα και για ποια συνοχή, με αποτέλεσμα να του δίνουν ακόμα ένα χρόνο. Μάλιστα. Και εμάς βοήθειά μας. Κύριε Λυκόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Θα αποτιμήσουμε μετά το Vilnius, είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα όμως για αυτή τη σημαντική... Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ για εσάς και τους ακροατές που θέσανε αυτές τις κρίσιμες ερωτήσεις. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.